Καλημέρα κύριε Στολτιδή. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά, να είστε καλά. Είσαστε σήμερα και εσείς συμμετέχετε τέλος πάντων σε αυτές τις κινητοποιήσεις που κάνουν οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ? Ναι, είμαι ούτως ή άλλως εργαζόμενος στον ΟΤΕ, πέρα από την χρέωσή στη Βουλή και στον χώρο εργασίας μου εδώ στο Φίνικα. Απεργιακή περιθώρηση από νωρίς. Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα συνεχίζεται αποφασιστικά η διεκδίκηση, ο διεκδικητικός αγώνας των εργαζομένων για συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, με μισθό ο οποίος να καλύπτει συνολικά τις σύγχρονες ανάγκες τους και βέβαια όρους εργασίας που να διασφαλίζουν την, ακόμα και την, αν θέλετε, την σωματική ακεραιότητα, γιατί η ένταση της εργασίας τελευταία και στον οργανισμό είναι σε τέτοιο βαθμό που έχουμε πολλά ζητήματα διακύβευση ακόμα και της ίδιας της ακεραιότητας, με ατυχήματα, με διάφορα συμβάντα. Εδώ φαίνεται ότι η εργοδοσία παίρνει πλέον ενοχλημένη και θορυβημένη με τη διάρκεια της απεργίας, την συμμετοχή των εργαζομένων, την αποφασιστικότητα για αυτή τη διεκδίκηση να τρομοκρατήσει, να απειλήσει με την παρέμβαση της αστυνομίας. Περιμένουμε εξελίξεις. Υπάρχει αυτή, από ό,τι φαίνεται από τις πληροφορίες που έχουμε σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα, μια επιχείρηση η οποία ουσιαστικά σπάει τη σημαία της προπαγάνδας της κυβέρνησης, ότι η κερδοφορία, το μεγάλωμα της πίτας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση στον Όμιλο είναι τεράστια, είναι μεγάλη η πίτα, έχει βγει έξω από το ταψί, θα μπορούσαμε να πούμε χαριτολογώντας. Βέβαια στον αντίποδα, αντί αυτό να σημαίνει μεγαλύτερο κομμάτι και για τους εργαζόμενους, βέβαια εμείς δεν έχουμε καμία τέτοια αυταπάτη και αντίληψη, εντάξει και δυνάμεις και σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, συνεχίζει η επίθεση στην αφαίρεση και των τελευταίων δικαιωμάτων που έχουν μείνει σε μια μερίδα εργαζομένων, όταν οι περισσότεροι δουλεύουν σε συνθήκες μισθού, πείνας και εντατικοποίησης μεγάλη. Αυτό μας έλεγε πριν και ο εκπρόσωπος της ΟΜΕ ΟΤΕ που μιλούσαμε, ότι έχει εργαζόμενο στον ΟΤΕ με πάρα πολύ χαμηλές αμοιβές. Δηλαδή δεν είναι αυτά που συνηθίσανε να λέμε παλιά, τα ρετυρέ που λέγανε και τα σχετικά. Καλά, βεβαίως τώρα το ρετυρέ, ακόμα και κάποιος που μπορεί να ανημείβεται μέσα από τη συλλογική σύμβαση εργασίας κοντά στα 1000 ή κάτι παραπάνω, αν μπορεί κάποιος να το πει ρετυρέ ή αν μπορεί αυτό να ανταποκριθεί πραγματικά στις ανάγκες τις σύγχρονες, είναι μεγάλη συζήτηση και είναι προφανής για τους εργαζόμενους, βέβαια για την κοινή γνώμη, η οποία έχει κερδιθεί, θα έπρεπε να σας πω, γιατί η προπαγάνδα, ο κοινωνικός αυτοματισμός που προσπάθησε και σε αυτή την κινητοποίηση να στοχεύσει η κυβέρνηση αλλά και η εργοδοσία, φαίνεται ακόμα και στους εργαζόμενους αλλά και σε συντριπτική πλειοψηφία του καταναλωτικού κοινού, των πελατών αν θέλετε, των λαϊκών στρωμάτων. Δεν βρήκε έδαφος, δεν καταφέρθηκε σε καμία περίπτωση κανένας σε όλη την Ελλάδα ενάντια στους απεργούς, στην απεργία. Βέβαια ενάντια στον ίδιο τον οργανισμό, γιατί δεν, σαν μονοπωλιακός οργανισμός, δημιουργεί συνεχώς πιο δυσχερείς συνθήκες απέναντι στις νέες τεχνολογίες και στην πρόσβαση του καταναλωτικού κοινού των πελατών, ακριβώς γιατί δεν ικανοποιεί την συνθήκη να πάρει πολύ περισσότερους εργαζόμενους που χρειάζονται για να βγει η δουλειά στο έπακρο, καλύπτοντας συνολικά τις υπηρεσίες. Και ένας οργανισμός που, αν θέλετε, τώρα με τα καινούργια δεδομένα και με τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίζει το φορολογικό και αυτά που θα ανοίξει με το ασφαλιστικό, με τις εισφορές, την μείωση της φορολογίας στα μερίσματα, τη μείωση της φορολογίας στα νομικά πρόσωπα, προκύπτει ένα ποσό που από μόνο του αυτό, σαν τελευταία εξέλιξη, θα μπορούσε να ικανοποιήσει το σύνολο του διοικητικού πλαισίου που βάζει η Ομοσπονδία και υπερασπίζουν οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους, δηλαδή συλλογική σύμβαση εργασίας με τα κλιμάκια πριν το 2009 για όλους ανεξαιρέτως. Μάλιστα, για όλους τους εργαζόμενους. Βέβαια, εκτός 15.000, ναι. Ναι, εκτός από αυτό βέβαια είχε και απολύσεις στον οργανισμό και ήθελα να ρωτήσω, αυτό που τέλος πάντων έχουμε σαν εικόνα, κύριε Στολτίδη, μια έξοδο από τα μνημόνια, μια σταδιακή έξοδο από την κρίση, αυτό δεν μεταφράζεται ουσιαστικά με άνοιγμα στις επιχειρήσεις και με νέες προσλήψεις? Δηλαδή θα έχουμε πάλι απολύσεις όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια? Ναι. Βεβαίως για μας είναι ξεκάθαρο ότι η τροφοδοσία και δυνατότητα θεσμική παίρνει το μεγάλο κεφάλαιο που ανήκει και βέβαια και ο οργανισμός, ο όμιλος του ΟΤΕ, γιατί είναι η προμετωπίδα τώρα της καπιταλιστική ανάπτυξη στην Ελλάδα, μια τέτοια επιχείρηση. Πώς το λένε, η θέση, η στάση τους είναι ακριβώς
τον αντίποδα των συμφερόντων των εργαζομένων και συνολικά των λαϊκών στρωμάτων. Η κερδοφορία δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη ζυγαριά, είναι πολύ συγκεκριμένη. Για να ανέβουν τα κέρδη, πάντα θα πέφτει η δυνατότητα στην πρόσβαση σαν υπηρεσία στα λαϊκά στρώματα, η τιμή της θα προσδιορίζει τα μέγιστα κέρδη. Και βέβαια όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων, θα δέχονται συνεχή επίθεση, συμπίεση για να διασφαλιστεί αυτή η κερδοφορία. Αυτό είναι νόμος στον καπιταλισμό. Πέρα τώρα από την προπαγάνδα που προσπαθεί η κυβέρνηση και συνολικά η μεγαλοεργοδοσία που εκφράζεται μέσα από τον ΣΕΒ και διάφορους εργοδοτικούς φορείς, να πείσει τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη για να μεγαλώσει ακόμα μεγαλύτερη η πίτα. Αυτό δεν έχει τελειωμό. Η πίτα μεγαλώνει μόνο όταν μειώνονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Ο ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση σε πολυεθνικούς μονοπωλιακούς ομίλους είναι πολύ συγκεκριμένος, μοιρασμένος και προσδιορίζει ακριβώς σε μια κοινή συμφωνία ακόμα και τις τιμές απέναντι στο καταναλωτικό κοινό, δηλαδή στα λαϊκά στρώματα. Άρα αυτό το παραμύθι του ανταγωνισμού, τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση, δεν το βιώνουν οι εργαζόμενοι, ας πούμε, με όρους εντατικοποίησης που σπάει κόκαλα. Και βέβαια βλέπουν ότι αυτοί στους οποίους βασίζεται και οφείλεται μέσα από την εργασία τους το μεγάλο με αυτό της πίτας, η κατακόρυφη κερδοφορία της εργοδοσίας, αντί να μετατρέπεται έστω και στο ελάχιστο σαν ελάφρυνσή τους, σαν τέλος πάντων καλύτερο μισθό, σαν καλύτερους όρους εργασίας, ίσα-ίσα αντιστρόφως ανάλογα δηλαδή κινούνται τα πράγματα, δυσκολεύει και οι όροι εργασίας γίνονται αγριότεροι. Και ο μισθός αφισβητείται μέσω της διάλυσης της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Γιατί έχει ένα τέτοιο προσανατολισμό και σαν όμιλος, από ότι τουλάχιστον αφήνεται να διαρρέει, ότι πρόκειται και προετοιμάζεται για αποσχίσεις, για καινούργιες θυγατρικές, τις οποίες θα κατακαιρματίσει τον κόσμο. Και βέβαια εντάξει, παίρνουμε ούτως ή άλλως τα αγωνιστικά μέτρα και για αυτές τις εξελίξεις, για να μην θυχτούν συνολικά η συλλογική σύμβαση εργασίας και βέβαια αυτή να επεκταθεί για να πιάσει όλους τους εργαζόμενους. Η απολύση ήταν ένα μέτρο από αυτά, εκφοβισμού και στη διαδικασία του να στυλώσει τα πόδια και τέλος πάντων να βγει νικήτρια απέναντι σε μια αξίωση που θέλει να τελειώνει με όποια μερίδα εργαζομένων θέλει και τη συμφέρει να τη δώσει σε τρίτους, σε εργολάβους, για να μπορέσει να κερδοφορήσει ακόμα παραπάνω. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν τελείωσε αυτός ο αγώνας, πέρα από το ποιοι συμμετείχαν, ας πούμε, με τα κίνητρα κτλ. Αυτός είναι ένας αγώνος που είναι παρακαταθεί και βάζει τα θεμέλια για τα επόμενα, για τις επόμενες εξελίξεις και προετοιμάζει και τους εργαζόμενους πιο μαζικά και πιο αποφασιστικά να δώσουν τη μάχη για τις επόμενες εξελίξεις. 18 μέρες είπαμε και πριν είναι η κινητοποίηση στον ΟΤΕ και των εργαζομένων με κλειστά εδώ τα καταστήματα παντού που περνάτε και βλέπετε. Είναι αυτή η κινητοποίηση που ξεκίνησε πριν από τα Χριστούγεννα και διαρκεί και θα πάει μέχρι την Κυριακή όπως μας είπανε και θα είμαστε εκεί και θα την παρακολουθούμε. Κύριε Στολτίδη, πριν, επειδή δεν είναι βέβαια μόνο αυτό, το κόμμα σας, θα μου επιτρέψετε και μια ερώτηση λίγο διαφορετική, γιατί σήμερα είναι και η συνάντηση του Ελλήνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ και βέβαια με τις εξελίξεις που είχαμε τον τελευταίο καιρό και με την επίθεση στο Ιράν και από τις ΗΠΑ. Θεωρείτε ότι αυτή η συνάντηση εσείς δεν μπορεί να αποφέρει κάτι και μάλιστα ίσα-ίσα θα είναι και αρνητικές οι εξελίξεις, εκτιμάτε? Ναι, βεβαίως θα φέρει τον αέρα της αντιπαράθεσης και την υπόσχεση από την άρχουσα τάξη που στέλνει την κυβέρνηση σε αυτή τη συνάντηση ότι θα μπει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα μέσα στην αντιπαράθεση των μεγάλων ιμπεριαλιστικών πόλων που εκφράζουν βέβαια τους δικούς τους επιχειρηματικούς ομίλους και το κάθε κράτος, είτε μιλάμε για τη Ρωσία, είτε μιλάμε για την Κίνα, είτε μιλάμε για τις ΗΠΑ μέσω του δολοφονικού της μηχανισμού του ΝΑΤΟ. Και βέβαια και περιφερειακές δυνάμεις που αναδεικνύονται αυτό το καιρό, όπως είναι η Τουρκία και η επιθετικότητά της που υποδαβλίζεται από τη στάση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είναι η μοιρασιά των ενεργειακών πηγών και των δρόμων μεταφοράς. Είναι νευραλγικός τομέας, κρίσιμος για κάθε ιμπεριαλιστικό πόλο, δεν πρόκειται να κάνει πίσω και βέβαια θέλει τη συμμετοχή μέσα από ρευστές συμμαχίες κάθε χώρας που προτίθεται να διαθέσει το ίδιο της το έδαφος και βέβαια να διακυβεύσει την ακυρεότητα των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ζωής του λαού της σε αυτή την μοιρασιά. Πήγε να δώσει υποσχέσεις ότι θα δώσει ό,τι χρειάζεται ο ιμπεριαλιστικός δολοφονικός μηχανισμός του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή
και της χώρας μας σε αυτούς τους διαγωνισμούς, σε αυτούς τις αντιπαραθέσεις πάνω σε αυτή τη μοιρασιά. Είναι προφανές, κύριε Πετλάρη, ότι όποια χώρα, αστική τάξη βέβαια με την κυβέρνησή της που εκπροσωπείται, συμμετέχει σαν περιφερειακή συμμαχική δύναμη σε έναν υπεριαλιστικό πόλο, έχει ισοπεδωθεί. Mm-hmm. Στην κυριολεξία μιλάμε για το Αφγανιστάν, μιλάμε για το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη. Αυτό φέρνει, ανοίγει καινούργιους πιο βαθύτερους κινδύνους και για τη χώρα μας και για το λαό μας. Θέλει επαγρύπνηση, θέλει συναγερμό για το λαό μας, θέλει να πάρει όλα αυτά τα μέτρα οργανωτικά για να αφαιρέσει τη δυνατότητα από την κυβέρνηση να θέτει τη ζωή την ίδια των παιδιών του, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας σε αμφισβήτηση, σε κίνδυνο, μέσα σε εμπλοκή, μέσα σε σειράξεις, για την επιλογή των μονοπωλιακών ομίλων, τους οποίους εκπροσωπεί, να πάρουν καλύτερο κομμάτι από αυτή τη μοιρασιά. Μάλιστα. Όπου και αυτή και να διεξάγεται. Είτε να διεξάγεται στην ΑΟΣ, είτε να διεξάγεται στη Συρία, είτε στη Λιβύη, γιατί η συμμετοχή αυτό ακριβώς σημαίνει και μπορεί κανένας πολύ εύκολα με μία απλή ματιά να δει ακριβώς μετά το ισοπαίδωμα των λαών και μέσα από αυτές τις συγκρούσεις ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι είτε διεθνών είτε ελληνικών συμφερόντων είναι εκεί για να δραστηριοποιούνται για την ανοικοδόμηση και τέλος πάντων για τη μοιρασία της πίτας όπως αυτή και αν τη δει κανένα. Μάλιστα. Κύριε Σολτίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλή ευχαριστούμε πάρα πολύ.